το ταξίδι μας στην Αλβανία, στα όμορφα βουνά της, τα φαράγγια της και τους φιλόξενους ανθρώπους της, μας άφησε μία δίψα να ξαναταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Ήδη από την επιστροφή μας ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το επόμενο ταξίδι. Αυτή τη φορά θα περάσουμε ξανά την Αλβανία, με στόχο όμως το Μαυροβούνιο. Εγώ, ο Γιώργος και ο Μιχάλης, που ήρθε από τον Πλαταμόνα, ξεκινήσαμε το πρωί από τα Γιάννενα. Γεμάτη διάθεση για το ταξίδι, ξεκινήσαμε για την Κακαβιά, από όπου θα περάσουμε στην Αλβανία. Βρισκόμαστε πλέον στην Αλβανία. Το τμήμα αυτό της Αλβανίας είναι παιδινό και σε όλα τα χωριά υπάρχει και πινακίδα με το ελληνικό τους όνομα. Η πρώτη πόλη που συναντάμε είναι το Αργυρόκαστρο. Είμαστε έξω από το Αργυρόκαστρο. Είμαστε ακόμα στην αρχή της, του ταξιδιού. Ο δρόμος περνάει δίπλα από μια μικρή αλλά πολύ όμορφη λίμνη. Η πορεία μας ακολουθεί παράλληλα τον ποταμό Δρίνο, ο οποίος κοντά στο Τεπελένι σμίγει με τον Αό. Γενέτειρα του Αλή Πασά είναι ένα χωριό πολύ κοντά στο Τεπελένι. Και το κάστρο εδώ. Και κάτω είναι ο Αός. Εμείς θα κάνουμε μία σύντομη στάση στη γέφυρα του Αλή Πασά. Η γέφυρα υπάρχει από την Ρωμαϊκή περίοδο και έχει αναστηλωθεί και από τον Αλή Πασά. Μετά το Τεπελένι μας περιμένουν αρκετά χιλιόμετρα. Μέχρι το Φιέρι, ο δρόμος είναι επαρχιακός με λίγη κίνηση. Πιο βόρεια έχει τμήματα αυτοκινητόδρομου. Περνάμε από το Διεράχιο με τις πολυόροφες πολυκατοικίες, δίπλα στη θάλασσα και η κίνηση αυξάνεται. Εδώ πέρα από Διεράχιο προς Τίρανα πάντα έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και τώρα γίνεται ένας μεγάλος πανικός.
ατελείωτη ουρά. Πολύ κίνηση! Πολύ κίνηση! Κομφούζιο κίνηση, τρακτέρ. Κάποιοι κινούνται και στην αντίθετη κατεύθυνση με κάτι μηχανάκι από την απέναντι είδαμε. Κομφούζιο, εντάξει, από ό,τι είδα φτιάχνουν και καινούργιο δρόμο. Από το Λέζε πλέον ηρεμεί λίγο η κίνηση και πάμε προς Κόδρα. Πλησιάζουμε τη Σκόδρα, νομίζω αυτό εκεί πάνω είναι το κάστρο της. Είμαστε στη Σκόδρα. Σε λίγο θα μπούμε στα Σκόρδα. Θα μπούμε στο Μαυροβούνιο. Και έχουμε και ένα ποτάμι εδώ που κάνουμε. Έχουμε και ποτάμι, ναι. Και περιμένουμε και το Μιχάλη να πάρει τσιγάρα εδώ πέρα που μας έφερε. Είναι πολύ ωραίο. Κύριε Λέω. Και το κάτω είναι για κύριε Λέω. Δεν είναι για βρωμιάριδες ιδρωμένους σε εμάς. Αλλά και εμείς, οι άλλο που είμαστε με τη μηχανή τώρα. Αφήνουμε πίσω τη Σκόδρα και πλέον κινούμαστε προς τα σύνορα. Στα δεξιά μας διακρίνεται η οροσειρά Θέθη που ταξιδέψαμε πέρυσι. Στα αριστερά μας η λίμνη της Σκόδρας, η οποία είναι και η μεγαλύτερη λίμνη της Νότιας Ευρώπης. Και φτάσαμε στα σύνορα με το Μαυροβούνιο. Περάσαμε και στο Μαυροβούνιο πλέον. Κατεύθυνση Ποντγκορίτσα τώρα. Είμαστε στην Ποντγκορίτσα. Όμορφη και πολύ καθαρή φαίνεται από το γρήγορο πέρασμά μας. Αφήσαμε πίσω μας την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου και συνεχίζουμε να κινούμαστε βόρεια. Λιγότερη κίνηση και πολύ καλύτερο οδικό δίκτυο. Δεξιά μας η πόλη Νίξη και το κάστρο της. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στο επόμενο επεισόδιο και ξεκινάμε το τεστ.
Μέχρι τότε στην υγειά σας και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι.